την εκμηρίωση της επιλογής του κυκλοφοριακού ρυθμίσεων που προτείνει η μελέτη για το κύριο οδικό δίκτυο της πόλης. Πινακοποιήθηκαν ανακόμπο οι μετρήσεις και το διάστημα που έγινε, χαρτογραφήθηκαν. Βρέθηκε το επίπεδο εξυπηρέτησης των σηματοδοτούμενων κόμβων, το Α είναι το ανώτερο επίπεδο. Εδώ φαίνονται τα ιστογράμματα που γίνανε για τους κόμβους που μετρήθηκαν. Αυτά τα περνάω με την... Τετάρτης Οκτωβρίου, ας πούμε, έτσι όπως είναι εδώ πέρα η διαστάθμιση, φαίνεται εδώ πέρα ο φόρτος είναι μονάδες επιβατικών αυτοκινήτων. Έχουν μετατραπεί όλα τα οχήματα σε μονάδες επιβατικών αυτοκινήτων και φαίνεται εδώ πέρα το νομεράκι που βλέπετε αντιστοιχεί στην ώρα που φαίνεται από κάτω. Σαράντα εκκλησιών Ανδρέας Οκτωβρίου, 40 εκκλησιών Ιερών μετά το Ρέμα του Ιωσήφου της Οκτωβρίου. Στους 8 Οκτωβρίου Καραολή Τσαλπάρη, Καραολή Δημοκρίτη Λιγονίου, Κοντή Ιευκή Βουλάμας, 4 Οκτωβρίου Μεσολογίου Κύπρος Βενιζέλου με Μεκαγέρη Πόπτου, Εθελοντή Εμοδότη Λόσος Ιντερεκόλ. Αυτά μας δίνουν το διάγραμμα, καταλήγουμε σε αυτό το διάγραμμα, όπου φαίνεται για κάθε κόμπο που αναπαριστάται με ένα δικό του χρώμα, τα διαγράμματα που προκύπτουν ανά ώρα πάλι σε μονάδες συμπεριφορών του κινήτου. Τα συμπεράσματα των καταγραφών στα οποία οδηγηθήκαμε. Ο κόμπος Δημοκρίτη Λευκύπου παρουσιάζει τον μεγαλύτερο χώρο κυκλοφορίας στο σύνολο της ημέρας. Ενώ ακολουθεί ο κόμπος στην Κοντή Λευκύπου Δράμας. Ένας κόμπος ιδιαίτερα και της ίδιας μορφής. Σημαντικές τιμές φόρτου έχουν επίσης οι κόμπες στον Έστω, καθώς και ο κόμπος στην κεντρική πλατεία της Ξάρτης. Στο ξενοδοχείο. Στο ξενοδοχείο.